Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε καλά. Brand New Metal, Volume 18. Με κυκλοφορίες που βγαίνουν την Παρασκευή 19 Μαΐου. Δηλαδή, δύο μέρες πριν τις εκλογές. Θα βγει αυτό το βίντεο, τα λέω αυτά γιατί άμα τα βλέπετε εσείς, ξέρετε ότι είναι, αλλά κάνουμε αρκετές μέρες πριν, ξέρετε, είμαστε λίγο πιο μπροστά από τις εξελίξεις. As usual. As usual, λοιπόν, θα σας πω πάλι δύο πράγματα. Ότι μπορείτε να ακούτε το Rock Hard The Pod, το οποίο θα έχει λογικά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θέμα άγνωστες ιστορίες πίσω από τους Creator, αφού είχαμε κάνει για τους Halloween την προηγούμενη εβδομάδα, και τα ακούτε σε όλα τα streaming services και τα λοιπά, και όπως πάντα τις κυκλοφορίες που λέμε εδώ πέρα. Περισσότερα πράγματα για αυτές μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατα από άλλους συντάκτες ή κατ' εξαίρεση και από μένα στο rockart.gr. Οι άλλοι τα λένε πολύ καλύτερα φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Drastic Symphonies από τους Def Leppard με τη Royal Philharmonic Orchestra, ηχογραφημένο στα Abbey Road Studios. Έχω κάνει μια σχετική συνέντευξη με τον Phil Collen, τον κιθαρίστα των Def Leppard, η οποία κάποια στιγμή θα ανέβει και αυτή στο Rock Hard, έχει λίγο δουλίτσα, αλλά το θέμα μας λέει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το δίσκο. Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. Το Drastic Symphonies είναι ίσως ο καλύτερος δίσκος hard rock ή heavy metal συγκροτήματος με συμφωνική ορχήστρα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Να εξηγήσω το γιατί. Γιατί είναι η Royal Philharmonic Orchestra. Τι σημαίνει αυτό. Όλες οι ορχήστρες, δηλαδή η Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, αυτοί που είναι στο Πλόβδιβ, έχουν πολύ καλούς μουσικούς κτλ. Αλλά προτιμούνται, διότι είναι πολύ φθηνότερες ορχήστρες να τις πληρώσει κανείς και να κάνουν τέτοιο. Δεν είναι κακή μουσική, είναι εξαιρετική μουσική. Ελάχιστα συγκροτήματα μπορούν να πληρώσουν τη Royal Philharmonic Orchestra και σίγουρα ένα από αυτά είναι η Def Leppard. Το νιώσαμε αυτό, το νιώσαμε. Λοιπόν, το συγκρότημα συνεργάστηκε πάρα πολύ στενά με την ορχήστρα, σε σημείο που πήρανε αυθεντικά μέρη από τα tapes, ας πούμε, τα παλιά. Βάλανε καινούρια, βγάλανε πολλά μέρη, ούτως ώστε να αφήσουν χώρο στα τραγούδια να αναπνεύσουν και να μπορέσει η ορχήστρα να βάλει σημεία και πράγματα που θέλει και τους ακούγονταν ότι έπρεπε να μπουν. Πολλά τραγούδια, παρότι θα θεωρούνταν must να υπάρχουν σε αυτή τη συλλογή, σε αυτά τα τραγούδια που επιλέχθηκαν για να σκεφτούν, να διασκευαστούν, δεν είναι. Γιατί δεν έβγαιναν καλά. Και σου λέω κάτι, να μην βγαίνει καλό, να βγαίνει όπως θέλουμε, το πετάμε έξω. Οπότε λοιπόν, μαζί με το A Poor Samsungar on Me, το οποίο είναι σε μια μπαλαντοειδή εκτέλεση εντελώς διαφορετικό και με γενικά φωνικά, το Hysteria, το Love Bites και το Too Late for Love, είναι τραγούδια όπως το υπερέπος Paper Sun, το Gods of War, το Switch 6-5, το Bring on the Heartbreak και τόσα μα τόσα άλλα τραγούδια. Δηλαδή, υπάρχουν ντουμπλαρίσματα που ο Τζο Έλιοτ τραγουδάει μαζί με την παλιά του φωνή. Δηλαδή, με τη φωνή του τον 80's έχει βάλει πάνω και την τωρινή του φωνή. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα έχει ένα συνολικό αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικό και στα αυτιά μου ακουγόταν σαν ένας ολοκένουργιος δίσκος των Def Leppard. Όσοι παρακολουθείτε, γνωρίζετε ότι Def Leppard είναι ένα από τα αγαπημένα μου all-time favorite σχήματα. Οπότε λοιπόν το Drastic Symphonies είναι 100% με στάμπα, βουλοκαίρι κτλ. Guaranteed, προτινόμενο από εμένα. Παρασκευή 19 Μαΐου, όμως, είναι και η ημερομηνία κυκλοφορίας του Hell Riot, του 12ου άλμπουμ των Mystic Prophecy. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολλά να πω για αυτό το συγκρότημα, διότι είναι ένα group το οποίο κυκλοφορεί με μοναδική συνέπεια δίσκους που είναι
ταυτόχρονα τόσο ίδιοι αλλά και τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει αυτό ο Λιαπάκης. Μας έχει γυρίσει τα μυαλά, ας πούμε. Είναι ελάχιστες οι φορές στη μουσική που ακούμε ένα συγκρότημα το οποίο παίζει ένα κλασικό Judas Priest heavy metal με πολύ μοντέρνα παραγωγή, το οποίο έχει 10-12 τραγούδια που σου καρφώνονται τα ρεφρέν στο μυαλό. Είναι μοναδική αυτή η ικανότητα. Το Hell Riot είναι, θεωρώ ότι ίσως είναι και το πιο όριμο άλμπουμ των Mystic Prophecy, το οποίο μπορεί να έχει όλα τα κλισέ που μπορεί να έχει μια heavy power metal μπάντα, αλλά σε τελική ανάλυση, who cares? Έχει τα κλισέ, αλλά μπορούν πολλοί να γράψουν 12 συναυλιακά τραγούδια σε κάθε δίσκο τους που να είναι όλα τα ρεφρέν sing-along. Μπορούνε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή λοιπόν είναι η Mystic Prophecy. Αυτό είναι το Hell Riot. Τσεκάρετε ότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι τόσα χρόνια και κάνει θράψη στο streaming. Θα μου πείτε κάτι, μα νοιάζει το streaming, εσάς δεν σας νοιάζει. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη μουσική βιομηχανία αυτό το πράγμα και το βλέπει κανείς από το γεγονός ότι έχουν νέα γενιά οπαδών οι Mystic Prophecy, παρότι δεν είναι νεαρά παιδάκια να βγαίνουν και να κάνουν τα κόλπα τους, έτσι. Είναι άνθρωποι γύρω στα 50, όχι όλοι, οι οποίοι όμως έχουν νεανικό κοινό και αυτό έχει ανάγκη το heavy metal. Αυτό μας προσφέρουν οι Mystic Prophecy. Ο δίσκος λοιπόν το Hell Riot βγαίνει από τη Roar, Rock of Angels Records, την Παρασκευή 19 Μαΐου, σε πάρα πολλά διαφορετικά χρώματα βινιλίου, που αν είστε φαν, νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε ποιο θα πρέπει να πάρετε. Mystic Prophecy, Hell Riot. Αυτή την εβδομάδα έχω κυκλοφορίες από αγαπημένους μου καλλιτέχνες, από καλλιτέχνες που λατρεύω. Ξεκινήσαμε με Def Leppard, πήγαμε με Mystic Prophecy, τώρα έχουμε Άριεν Λούκασεν, τον Έριον, ο τον Έριον, Άριεν Λούκασεν's Supersonic Revolution, αυτό, Golden Age of Music ονομάζεται ο δίσκος τους, τρελό ρεφρέ, εγώ έχω κολλήσει από το άλλο. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές ωραίες κυκλοφορίες που βγαίνουν αυτό τον καιρό και δεν ξέρεις τι να πρωτακούσεις. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι ένα νέο συγκρότημα του Άριεν Λούκασεν, ο οποίος λέει ότι ήθελα να φτιάξω ένα σχήμα και να είναι μια μπάντα. Να μην είναι project όπως η Star One, ας πούμε, όπως η Aerion ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα συγκρότημα. Ήθελα να πέσει σε φάση Deep Purple, αυτό το 70s hard rock, heavy metal κτλ. Και λέει, μέσα σε 20 λεπτά πήρα τηλέφωνο τους 5 καλύτερους Ολλανδούς που ήξερα. Μέσα σε αυτούς φυσικά ο άνθρωπος φαινόμενο, ο Jos van der Broek, πληκτράς και καταπληκτικός παραγωγός, έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Στα φωνητικά είναι ο JC. Πάνω από εγώ έλεγα ότι μοιάζει η χρειά της φωνής του με τον Απόλλο Παπαθανασίου, τον πρώην τραγουδιστή των Firewood και τώρα των Spiritual Vegas. Μου λέει η σύζυγός μου, αυτή η φωνή σε αυτό το σημείο μοιάζει τρομερά με τον Joy Tempest στο Europe. Και όντως, πραγματικά μοιάζε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού περίπου κινείται. Αυτή τη φάση το Deep Purple με πολύ κάτσι 70s πλήκτρα, αλλά δεν είναι τόσο 70s. Είναι μελωδικό. Είναι fun, θα έλεγα, δηλαδή εμένα μου βγάζει 5 τύπους, ο Άριεν Λούκασεν παίζει μπάσο στο συγκρότημα, μου βγάζει 5 τύπους που μαζεύτηκαν, γουστάρουν και βγάζουν ένα μελωδικό hard and heavy το οποίο προγγίζει, χωρίς να είναι υπερβολικό. Σχετικά μεσαία σε διάρκεια κομμάτια, 5 λεπτά ας πούμε, με ρεφρενάρες, με σολάρες, όλα αυτά. Απολαυστικός όπως πάντα ο Άριεν Λούκασεν, πιο ευθύς. Δεν θα έλεγα ότι θυμίζει τόσο αέριο, θα έλεγα περισσότερο ότι θυμίζει Star One, αλλά όχι τόσο στο τόσο heavy metal του. Bonus έχει 4 διασκευές, T-Rex, Earthwind and Fire, ZZ Top και θυμάμαι τώρα τι άλλο, τέλος πάντων, είναι και μια άλλη για το συγκρότημα. Και ουσιαστικά αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε για να ηχογραφηθεί μια διασκευή στο ZZ Top που είναι και στο δίσκο και αποφάσισε ο Λούκασεν να το κάνει ένα ολόκληρο συγκρότημα. Το συγκρότημα αυτό είναι η Άριεν Λούκασεν's Supersonic Revolution και το άλμπουμ είναι το Golden Age of Music από τη Mascot στις 19 Μαΐου.
Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος, διότι σε τούτο εδώ το Brand New Metal έχουμε να μιλήσουμε για ελληνικές κυκλοφορίες που είναι πάρα μα πάρα πολύ αξιόλογες. Ο κόσμος έχει πάθει τεράστια πλάκα από το όσα κομμάτια έχουν βγει τέλος πάντων μέχρι τη στιγμή που διαβάζεται το άλμπουμ των Sacred Outcry των Ελλήνων. Το δεύτερο τους άλμπουμ ονομάζεται Towers of Gold και είναι ένα άλμπουμ το οποίο στο Rock Hard πήρε 10 στα 10. Απλά ξερά κοφτά. Λοιπόν, TST Sacred Outcry, δεύτερο άλμπουμ, Power Metal, No Remorse Records. Γιώργος Απαλωδήμας, ο μπασίστας, έχει γράψει ένα εξαιρετικό φανταστικό concept, concept φαντασίας δηλαδή, απλά φανταστικό, είναι concept φαντασία. Και το συγκρότημα αυτό έχει βίους παράλληλους με τους Warrior Path του Bob Κατσιόνι. Δηλαδή, στον πρώτο τους δίσκο και οι δύο είχαν σαν φωνητικά τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Beast in Black, και στον δεύτερο δίσκο τους έχουν τον Daniel Heyman, τον πρώην τραγουδιστή του Lost Horizon. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δύο, για τραγουδιστή εγγύηση, τέλος, power metal, τελείωσε, τελείωσε, βουλευτής καλοκαιρέτας μιας και έχουμε και εκλογές, τελείωσε. Και πάμε στα της μουσικής. Αφού έχεις λοιπόν έναν εκπληκτικό τραγουδιστή, εγώ νόμισα ότι είμαι 25 χρονών και είχαμε γυρίσει στα μέσα των 90s και άκουγα δίσκους στον Άγκρα, δίσκους στον Camelot, δίσκους στον Blind Guardian, τον Rhapsody, αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο να γράψεις τόσο ωραίο power metal. Είναι αυτό που λέμε, ακούω power metal τα τελευταία χρόνια και δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δηλαδή λέω, ναι, εντάξει, μπράβο ρε παιδιά, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Και σε πιάνει λίγο ψυχή σου και λες, ναι, ωραίο. Αλλά, όπως λέγανε οι παλιοί, παλιά τα έφτιαχναν καλύτερα. Παλιά. Αυτό είναι, και τώρα τα φτιάχνουν ωραία παιδιά, και τώρα. Μεγάλη τους μαγιά. Πολύ μεγάλη τους μαγιά, δηλαδή τους βγάζω το καπέλο, μου λέει ο Δημήτρης στο τσέλο, ρε, άκου τους έκρινε, δεν θα τους ακούσω, έφυγες, λέω. Και όταν τους άκουσα, λέω, ναι, μπορείτε από τις άκουσες νωρίτερα. Το τελευταίο τους άλμπουμ, δηλαδή, γιατί το είχα αρκετά νωρίς το άλμπουμ αυτό. Towers of Gold, λοιπόν, Sacred Outcry, όσοι γουστάρετε power metal με τα συγκροτήματα που σας ανέφερα προηγουμένως, οφείλετε τουλάχιστον να το ακούσετε. 100%. Δεν θα χάσετε. Μπατζάμπα και το δεκάρι που άλλο τσέλος. Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Έτερο ελληνικό συγκρότημα. Έτερη αποθέωση από Δημήτρη Τσέλο στο rockhard.gr. Darklon The Redeemer. Δεύτερο άλμπουμ από τους Έλληνες US Metalers. Παίζουνε US Metal, αλλά είναι να Αθήνα. Όχι όλοι, γιατί ο τραγουδιστής ο Νίκος Ωμίγας νομίζω είναι από την Κρήτη. Ο Νίκος Ωμίγας είναι ο τραγουδιστής των Omen. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πήγανε σε εγχώρια λύση, αλλά αμερικάνικη, η Darklon. Κυκλοφορεί το άλμπουμ τους λοιπόν από την Norimons Records και αυτό. Ακούγοντας το Redeemer, ακούσαμε πρώην μου Savatage, όπως λέει και ο Δημήτρης, χωρίς τα πλήκτρα, εμένα μου αρέσει πιο πολύ με τα πλήκτρα, δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, πρώην μου Savatage ακούσαμε, ακούσαμε και Virgin Steel πρώην μου σου και μετά νιαουρίσματα του The Fae που κάνει στα τελευταία, έβγαλε και το καινούργιο τραγούδι, έτσι. Ελπίζω να μην φτάσει ποτέ στιγμή να το κάνω για το Brand New Metal, αλλά θα σταχωρηθώ με αυτά που θα πω. Λοιπόν, ακούσαμε Jack Panzer και φυσικά ακούσαμε και Omen. Είμαστε OK. Νομίζω ότι είμαστε OK με αυτά τα πράγματα. Είναι ένα συγκρότημα που θα το χαρακτήριζα συγκρότημα Up the Hammers και αλήθεια είναι ότι παίζουν και στο Up the Hammers, το οποίο συμβαίνει τις στιγμές που ανεβαίνει προφανώς αυτό το βίντεο, έτσι. Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο, τώρα 18, 19, 20, 20 του Μαΐου. Αυτό που μου αρέσει και κάνει το άλμπουμ αυτό, θα έλεγα, ιδιαίτερα ξεχωριστό στα αυτιά μου, είναι το γεγονός ότι μου βγάζει ένα live feeling. Δηλαδή, νομίζω ότι ακούω ένα συγκρότημα να παίζει στο στούντιο και να ηχογραφεί play record. Εκείνη τη στιγμή.
Έχει μία αμεσότητα το υλικό των Darklon που κερδίζει τον ακροατή και δεν είναι τυχαίο ότι τους οδήγησε να κερδίσουν για μία θέση σε ένα φεστιβάλ, στο μεγαλύτερο, να το πω έτσι ξεκάθαρα, φεστιβάλ του ήχου τους, έτσι. Διότι μπάντες όπως η Triumphere που είχαμε κάνει παρουσία σε λίγο πριν, η Darklon κτλ. Η Millennium που θα πούμε παρακάτω, δεν είναι τυχαίο ότι παίζουν σε τέτοιου είδους φεστιβάλ, διότι είναι μπάντες που πραγματικά αξίζουν. Darklon λοιπόν, The Redeemer. Ένα πάρα πολύ δημοφιλές και αγαπητό συγκρότημα στους Έλληνες οπαδούς είναι η Ocean, ή αλλιώς The Ocean Collective, τα έχουν όλα αυτά. Μιλάμε τώρα για συγκρότημα που ενώ έχει έρθει ήδη αρκετές φορές για live, το καλοκαίρι αν θυμάμαι καλά, είναι ένα από τα λίγα συγκροτήματα που έκανε upgrade το χώρο διεξαγωγής συναυλίας, δηλαδή από το Temple πήγανε στο Fuzz, γιατί είχε γίνει sold out πολύ νωρίς το Temple. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα συγκρότημα που το αγαπάει το ελληνικό κοινό, η αλήθεια είναι αυτή, και προφανέστατα και αυτοί μας αγαπάνε, διότι έρχονται και παίζουν live σε γεμάτα venues. Ωραιότατα μέχρι εδώ, ωραιότατα. Ένα συγκρότημα λοιπόν που είχε βγάλει τους δίσκους με τα centric, δηλαδή ηλιοcentric, ανθρωποcentric, είχαν πιάσει τα προϊστορικά. Έτσι, centric σε μπάλος, έτσι, για όσο θυμούνται παλιό μπασκετμπολίστε, όλα αυτά. Μετά πιάσαν τα ζώικ, τα φανεροζώικ, τα μεσοζώικ, τα νεοζώικ, τα ζωντόβαλα και αυτά. Τώρα λοιπόν το πάνε αλλού. Ο δίσκος τους ο καινούργιος λέγεται Primordial. Τα Primordial, τα Neoboreal, τα όλα αυτά. Βαρύ το concept. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτά τα φιλοσοφικά concept να πω μέσα διαδικασία, να διαβάσω ξέρω εγώ ποιους φιλοσόφους κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία. Τα αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε σημαντική αλλαγή στον ήχο. Σημαντική αλλαγή στον ήχο. Αλλαγή που δεν ξέρω αν οι ακρεφνείς μεταλλάδες θα τη δεχτούν άκοπα, άφοβα, αβόρα, αβάδιστα στον χώρο σας. Λοιπόν, η Ocean, ένα συγκρότημα που παίζει ούτως ή άλλως post-prog metal. Με λίγα λόγια κάνουν ότι γουστάρουν. Όσο κατέβει στην κεφάλι. Αυτό κάνω και τώρα. Ιδίως το πρώτο μισό του άλμπουμ είναι πολύ πιο ηλεκτρονικό από ό,τι τους είχαμε συνηθίσει, με πολύ λιγότερα ακραία φωνητικά. Όπως λένε και οι ίδιοι, βγάζουν την αγάπη που έχουν για συγκροτήματα όπως η Massive Attack. Πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία λοιπόν. Το δεύτερο μέρος του άλμπου αποζημιώνει περισσότερο αυτούς που αρέσκονται στον καθιερωμένο, στον κλασικό post-prog ήχο των Ocean, αλλά περισσότερα θα διαβάσετε και στην παρουσίαση που θα κάνει πιθανότατα να έχει κάνει ήδη ο Νίκος Ζέρης για το άλμπουμ των Ocean που ονομάζεται Primordial. Εγώ σας τα είπα. Ο Νίκος θα σας τα πει ακόμα καλύτερα. Επόμενη κυκλοφορία και αυτή την Ori Monster Records που βγάζει τρεις κυκλοφορίες την ίδια ακριβώς μέρα. Και δεν είναι τυχαίο, διότι δύο από τα τρία συγκροτήματά της παίζουν και στο Up The Hammers. Το δεύτερο μετά του Darklon είναι η Millennium. Κυκλοφορεί ακριβώς τότε, οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πουληθεί υλικό έτσι στο κοινό στο οποίο απευθύνεται και είναι και μπόλικο, διότι στο Up The Hammers έρχονται από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία. Millennium λοιπόν, The Sign of Evil ονομάζεται ο δίσκος. Είναι Βρετανοί από το Durham, νομίζω εκεί πέρα μένει τώρα ο Jeff Waters, αλλά να λέει τώρα, αλλά άσχετο. Ιδρύθηκε το συγκρότημα αυτό το 1982, δηλαδή είναι σε αυτό που λέμε δεύτερη φουρνιά του New Wave of British Heavy Metal, δηλαδή γενιά που βγήκαν συγκροτήματα όπως η Elixir, η Spartan Warrior, η Cloven Hoof κτλ. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχουν αρκετά κοινά σημεία στον ήχο τους με αυτούς. Να πω εγώ τον τραγουδιστή σου, ο Mark Duffy, κάποια στιγμή στα μέσα με τέλος της δεκαετίας του 80, για τους πιο μοιημένους σε περίεργα ακούσματα, δημιούργησε τους Άγγλους heavy thrashers, τους Toranaga, τους οποίους τους είχαμε ακούσει, είχαν και καρφωθεί στο μυαλό μας, διότι εκείνη την περίοδο έδειχνε η τηλεόραση τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας με τον Ρίτσαρτ Τσάμπερλεϊν και το Σύρο Μπιφούνε έπαιζε τον Toranaga. Και θυμόμασταν εμείς Toranaga. Μου τα έχουν πει, εγώ δεν τα είχα δει τότε, δεν τα ξέρα τότε, που αγέννητος τώρα. Δεκαετία 80, τι να λέμε τώρα. Έτσι, μου τα έχουν πει. Ψέματα να λέμε, δεν λέμε ψέματα. Φεύγουν. Τι παίζουν οι Millennium. Ένα καλοπαιγμένο, heavy metal, αγγλικής σκοπής,
με μπόλικους σάξον και όλα τα συναφή. Οπότε λοιπόν, όσοι δεν τους είδατε στη συναυλία τους, τσεκάρετε το άλμπουμ τους The Sign of Evil που βγαίνει 19 Μαΐου από την No Remorse Records. Παραμένουμε σε ύφος κλασικό μέταλλου, πάμε στους αυστριακούς Road Wolf, τους λύκους των δρόμων. Σε λέει και ο συγχρεμένος ο κουτουβός τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Είχε βάλει leather γούλο και τους έλεγε δερματοφορεμένους λύκους. Και είχε το κομμάτι Gypsies and Thieves, λέει οι δερματοφορεμένοι λύκοι που κυνηγούν γύφτους και κλέφτες. Αυτό. Να είναι καλά που είναι ο Γιάννης ο κουτουβός. Πάμε εμείς στους Road Wolf που είναι αυστριακοί. Κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ στο Midnight Lightning από την Napalm Records. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, αλλά δεν πρόκειται να συνεχίσω να το σπάω. Μου θυμίζω πάρα πολύ μια άλλη σουηδική μπάντα που είχε υπογράψει στην Nuclear Blast. Με είχαν καλέσει να ακούσω το δίσκο τους και δεν μου άρεσε, δεν μπορούσα να νιώσει να πρέπει. Παιδιά, ποτέ τελειώνει το δίσκο, να φύγουμε. Να πάμε να φάμε, να πιούμε κανένα μπύρα. Ένιωσε κάπως έτσι σε αυτό. Δηλαδή, κακό δεν είναι. Τα έχουμε ξανακούσει όλα. Θα μου πείτε, ρε φιλαράκι, πριν που μας έλεγε τα παρμέτρα, το Secret Roll, ναι. Αλλά οι άλλοι είναι μάγκες, είναι τεχνίτες. Το έχουν. Γράφουν τραγούδι που σου μένει. Οι Road Wolf έχουν τραγούδια που πρώτα απ' όλα κάθε τραγούδι μοιάζει με κάτι άλλο. Λες, αυτό είναι η Scorpion στιγμή του. Η άλλη είναι η Motorhead στιγμή του. Η άλλη είναι η Iron Maiden στιγμή του. Η άλλη είναι η Judas Priest στιγμή του. Πολλά συγκρότημα το κάνουν αυτό, αλλά το κάνουν καλύτερα. Αυτό είναι λοιπόν που δεν μου αρέσει στους Road Wolf. Τα πιο up-tempo κομμάτια τους είναι καλύτερα. Στα πιο μελωδικά, νομίζω ότι τα έχω ξανακούσει όλα εδώ και 30 χρόνια, οπότε και στις επανειλημμένες οχλήσεις, σε εισαγωγικά ευγενέστατες, της εταιρείας τους είπα «Sorry, no, don't take, I don't take this. Thank you very much». Αυτή λοιπόν είναι η συνολική μου άποψη για τους Road Wolf. Σήμερα μονάχα, σε αυτό το brand new metal, σε σχετικό ύφος, σας ανέφερα τουλάχιστον 4 συγκροτήματα που είναι πολύ καλύτερα από αυτούς, αλλά αυτοί θα έχουν πολύ περισσότερο hype, να μην το θυμηθείτε. Το συγκρότημα για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα είναι η Sweet and Lynch. Πιάσατε. Michael Sweet, τραγουδιστής των Striper, ξέρετε αυτούς με τα κεντρινόμαυρα, τα ολόσωμα, τα κολλά, με τα κάτω. Και ο George Lynch, πρώην κιθαρίστας των Dokken και τον Lynch Bomb, και άμα βάλετε το βιογραφικό του, έχει ένα κατεβατό με συγκροτήματα. Λοιπόν, όσοι επίσης παρακολουθείτε πριν από χρόνια, ξέρετε ότι γουστάρω τους Striper, μ' αρέσουν. Ο Michael Sweet, είτε μας αρέσουν οι Striper όμως είτε όχι, έχει φωνάρα. Έχει φωνάρα και το φοβερό είναι ότι αν ακούσετε και τους τελευταίους δίσκους των Striper, θα διαπιστώσετε, και εσείς, με τα δικά σας τα αυτιά, ότι κρατάει τη φωνή του σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο 1 του άλμπουμ αυτού, του Heart and Sacrifice, το οποίο ομολογώ ότι είδα πάλι το όνομα Αλεσάνδρο Δελβέκιο στη Frontiers και με πιάσε ένα πράγμα. Παναγία μου, Χριστέ μου, πώς θα αποφύγουμε αυτόν τον άνθρωπο πάλι. Ευτυχώς δεν έχει γράψει τα τραγούδια ο Δελβέκιο. Όχι ότι γράφει, αλλά γράφει πολλά. Τα έχουμε ξαναπεί για αυτό το πράγμα τη Frontiers. Οπότε λοιπόν τραγούδια δεν έχει γράψει ο Sweet με το Lynch. Ο Lynch παίζει κιθάρα όπως έπαιζε πάλι ποτέ στους Dokken. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα πολύ αξιόλογο άλμπουμ, ένα άκουσα πάρα πολύ ευχάριστα, μελωδικού hard and heavy metal, πάρα πολύ ωραία. Ιδίως τα πρώτα τραγούδια στην αρχή, αυτά που είναι τα 4-5 πρώτα ας πούμε, είναι και αλφα-αλφα επίπεδου. Σούπερ, ακούσαμε, γουστάραμε Sweet and Lynch και το άλμπουμ Heart and Sacrifice. Ήρθε η ώρα για κάτι πιο μελωδικό, πιο γλυκανάλατο, κυριολεκτικά. Τους House of Sakira ή Sakira, να το πω Sakira, μια ξέρετε που το ξέρουν Sakira. Εγώ παλιότερα τους ήξερα House of Sakira, γιατί τους παρακολουθούσα από τα μέσα των 90's, όταν βγάζαν τους πρώτους τους δίσκους. Αλλά από τη στιγμή που βγήκε Sakira, εμείς θα τους λέμε House of Sakira, λοιπόν και λίγοι. Έχει πλάκα, γιατί άμα πάει κανείς να ψάξει στο Google για τους House of Sakira, το πρώτο πράγμα που θα σας βγάλει είναι το σπίτι της Sakira. Εννοείται. Αλλά αυτοί δεν τα είχαν με τη Sakira. Όχι. Δεν ήταν ο Πικέ, πριν το Πικέ. Λοιπόν, House of Sakira λοιπόν και το ένα το άλλο που τους ονομάζεται Xit.
Είναι το exit, ναι. Απλά δεν γράψαν το e στην αρχή, είναι exit. Λοιπόν, το γράφει exit. Ξέρω τι λέμε εδώ πέρα. Αυτό. Hard rock, AOR, μελωδικό, γλυκανάλατο εκεί που πρέπει. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω εμένα μου αρέσανε τα πιο γρήγορα κομμάτια τους. Έχω την εντύπωση ότι... Παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, δεν ξέρω, ανάλογα με το πόσα τέτοιου είδους συγκροτήματα έχετε ακούσει, μπορεί να σας αρέσουν House of Sakura, μπορεί όχι. Αλλά εγώ το βρήκα βαρετό το άλμπουμ τους, το βρήκα σχεδόν επαναλήψιμο, πολύ γλυκανάλατο για τα γούστα μου. Νομίζω ότι παλιότερα όταν τους άκουγα, μου αρέσαν πολύ περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια έχω πάψει να τους παρακολουθώ και κατάλαβα το λόγο. Άλμπουμ σαν το Exit που βγάζουν τώρα, στις 19 Μαΐου, η House of Sakura. Στο χωριό μου το λένε Last but not least. Εσείς οι υπόλοιποι πιθανότητα να το λέτε ότι φτάνουμε στο τέλος. Αλλά... Ωραία κυκλοφορία. Thulkandra. Thulkandra. In the Eye of Heaven. Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτούς τους Blackened Death Metalers. Είναι ο Στέφαν Κούμερερ. Δώσε. Ναι, είναι ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Obscura. Και για όσους δεν έχουν ήτανε και δεν έχουν ξεχάσει ποτέ στη ζωή τους, είναι ο άνθρωπος που έκανε τον Chuck Schuldiner στην περιοδία Death to All που είχε περάσει από τη χώρα μας. Που ανέρθει με τον Jim Hoglan κτλ. Είναι λοιπόν ένας υπερ-σούπερ ταλαντούχος μουσικός που παίζει κιθάρα και κάνει φωνητικά σε ένα από τα κορυφαία δεθμένα συγκροτήματα των τελευταίων ετών του Obscura, και αφού μπορεί και παίζει αυτά που παίζει και τα τραγουδά όπως αυτά, όπως τραγούδα και ο σκορεμένος του Τζακ, σημαίνει ότι είναι μουσικάρα και τυπάρα και ωραίος άνθρωπος κτλ. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο Στέφαν Κούμερερ, έχει κάνει του Thulkandra ένα έξτρα σχήμα, το οποίο παίζει black and death metal, είναι η τρίτη του δουλειά, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, δεν παίρνω όρκο. Παίζουν λοιπόν ένα black and death metal στο ύφος των Dissection. Αυτό το πράγμα. Έχει πάρει τον Dan Suano και του έχει κάνει τη μίξη. Άρα λοιπόν έχουν μπλέξει δύο υπερβολικά ταλαντούχοι άνθρωποι. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ αυτού του είδους μουσικής που βαριέμαι να αναφέρω, γιατί το έχω πει 5 φορές και έχω σκάθει. Όχι το είδος, αλλά τον εαυτό μου το ξαναλέω. Έχει ένα ωραιότατο επικό κομμάτι που το έχω σημειώσει, με συγχωρείτε, είναι το On the Wings of Cosmic Fire, το οποίο είναι ένα επικότατο τραγούδι, επικό δηλαδή, το θεωρώ καταπληκτικό, και εν κατακλείδη μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με το οποίο συνδυάζει το old school feeling με την πιο μοντέρνα προσέγγιση. Αν δεν τους έχετε ακούσει του Thulkandra, δηλαδή εγώ όταν άκουγα Thulkandra λέω «Έλα μωρέ, τα Thulkandra, απαρατήστε μας να πούμε εδώ πέρα». Και βάζω να τα ακούσω και λέω «Ναι ρε παιδιά, αφού είναι Stephen Cooper, αυτό είναι σοβαρό συγκρότημα, κανονικό, έτσι και τίποτα δευτερότητα που παίζουν τοπικό». Αυτά λοιπόν, τελευταίο μας άλμπουμ ήταν το Thulkandra in the Eye of Heaven. Εκλογές έχουμε, αν το έχετε δει νωρίτερα. Τι να πω για τις εκλογές. Τίποτα. Εδώ δεν έχω αποφασίσει εγώ τι θα κάνω. Θα πω σε εσάς τι θα κάνετε, ό,τι σας φωτίσει Παναγία ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο πιστεύετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με τις κυκλοφορίες που θα βγουν την Παρασκευή 26 Μαΐου. Να είστε καλά.